σαν οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ Αλεξάνδρειας, ότι υπάρχει ένα έλλειμμα ενημέρωσης μιας μερίδας καλοπροαίρετων συμπολιτών μας, οι οποίοι στις διαδικασίες των συνελεύσεων τοποθετήθηκαν αρνητικά σε σχέση με την ένταξη σε απογευματινά τμήματα των προσφυγόπουλων που φιλοξενούνται στην Αλεξάνδρεια, στο 722, κέντρο φιλοξενίας. Είμαστε εδώ για να απαντήσουμε σε αυτές τις ανησυχίες, σε αυτά τα ερωτηματικά, για αυτή τη μερίδα των καλοπροαίρετων, που είναι περισσότεροι, που έχουν ερωτηματικά και που χρειάζονται απαντήσεις. Υπάρχει και μια μερίδα η οποία φαίνεται ότι διακατέχεται από μια ιδιότυπη ή έναν υφέρποντα ρατσισμό και μια ξενοφοβία. Ελπίζουμε και αυτοί κάποια στιγμή να κατανοήσουν ότι αυτό που γίνεται και αυτό που έγινε προσβάλλει την πόλη μας, προσβάλλει την Αλεξάνδρεια. Δεν είναι αυτή η Αλεξάνδρεια που φαίνεται προς τα έξω και έχει δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση στο Πανελλήνιο ότι δεν είμαστε φιλόξενοι, ότι είμαστε εχθρικοί απέναντι στους πρόσφυγες. Όλο το προηγούμενο διάστημα νομίζω ότι η πλειοψηφία των κατοίκων έδειξε και την αλληλεγγύη και την φιλικότητα απέναντι σε αυτόν τον κόσμο που ξεριζώθηκε από τα σπίτια τους, από τις εστίες τους, λόγω μιας καθολικής καταστροφής του τόπου τους. Και βρέθηκαν εδώ. Εμείς σαν χώρα έχουμε ζήσει την προσφυγιά, έχουμε ζήσει και σαν μετανάστες το ρατσισμό απέναντι στους Έλληνες και στην Αμερική και στη Γερμανία τα πρώτα χρόνια και σε άλλες περιοχές όπου έχουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ελληνισμού που ζει εκτός Ελλάδος, και δεν πρέπει να επιτρέψουμε να ισχύσει αυτό ότι που λέγεται ότι ο παππούς μου πρόσφυγας, ο πατέρας μου μετανάστης και εγώ ρατσιστής. Λοιπόν, αυτούς τους φόβους ήρθαν εδώ να καθησυχάσουμε και να πούμε τα πραγματικά περιστατικά πώς έχουν σε σχέση με τα θέματα υγιεινής και τα θέματα αυτά που βάζει η ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμών. Και πάμε στο προκείμενο. Στην Αλεξάνδρεια ξεκινήσαμε με περίπου 750-760 πρόσφυγες στο 722. Αυτή τη στιγμή είναι στους 410. Κάποιοι φύγανε, κάποιοι μείνανε βρήκανε σπίτια είτε στη Θεσσαλονίκη είτε σε άλλες περιοχές μέσω του προγράμματος της ΥΠΑ της Αρμοστίας. Αυτή τη στιγμή είναι 410. Η κατάσταση στο κέντρο βελτιώνεται καθημερινά από πλευράς υγιεινής. Ήδη σε μία εβδομάδα περίπου θα παραδοθούν οι καινούργιες τουαλέτες και τους γέρες, οπότε φεύγουν από εκεί οι χημικές. Λύνεται λοιπόν ένα ζήτημα βασικό. Έχει δημιουργηθεί χώρος για την εκπαίδευση των μικρών και δημιουργείται για την εκπαίδευση των μικρών προσφυγόπουλων από 4 έως 7, τα οποία θα είναι μέσα στο κέντρο, επειδή εκτιμήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και από τον Ψυχολόγο ότι σε αυτή την ηλικία δεν χρειάζεται ή δεν είναι απαραίτητο ή είναι
δύσκολο ψυχολογικά να απομακρυνθούν από το κέντρο και από τους γονείς τους. Άρα θα γίνει στο κέντρο μια ειδική δομή για εκπαίδευση από 4 έως 7. Ήδη αυτό το έχει αναλάβει μία μη κυβερνητική οργάνωση σε συνόηση με το Υπουργείο Παιδείας και την Πρωτοβάθμια και υλοποιείται. Μένουν τα παιδιά από 7 έως 12, τα οποία είναι περίπου 60, ίσως και λίγο περισσότερο, τα οποία με βάση και τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και με βάση και τις διεθνείς πρακτικές, πρέπει να πάνε σε δομές κανονικές, να φοιτήσουν δηλαδή στα σχολεία. Για φέτος κρίθηκε ότι αυτό το να μπουν απευθείας στις τάξεις δεν είναι παιδαγωγικά σωστό, γιατί πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν 2 και 3 χρόνια να πάνε σχολείο, έχουν αποξενωθεί τελείως από το σχολικό περιβάλλον, χρειάζονται μια περίοδο προσαρμογής. Επομένως, θα δημιουργηθούν τμήματα απογευματινά, τετράωρα, από τις 2 ή 3 μέχρι τις 6. Θα κάνουν βασικά μαθήματα ελληνικά, μια ξένη γλώσσα κατ' επιλογή τους, ανάλογα με τη χώρα που έχουν επιλέξει να πάνε, είτε αγγλικά, είτε γερμανικά, ή κάποια άλλη γλώσσα, μαθηματικά, και δημιουργική απασχόληση, υπολογιστές και ένα κομμάτι μικρό γυμναστικής. Αυτά θα είναι τα βασικά μαθήματα. Θα τους δοθούν τσαντούλες, τα βιβλία τους ήδη είναι έτοιμα, η μεταφορά τους θα γίνεται με ειδικό όχημα και σύνοδο. Το θέμα του πού ακριβώς θα πάνε είναι ευθύνη της πρωτοβάθμιας, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της δευτεροβάθμιας Κεντρικής Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης και του Υπουργείου Παιδείας. Τα παιδιά θα πάνε στο σχολείο, αυτό επιβάλλει η υποχρέωσή μας απέναντι και στις διεθνείς συνθήκες που έχουμε υπογράψει. Υπάρχει νομοθεσία από το 2002 που προβλέπει τις διαδικασίες ένταξης και εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων. Πάμε τώρα στα θέματα αυτά που βάζει η ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμών για θέματα υγιεινής και εμβολιασμού. Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, στην οποία επανέλαβε σε πρόσφατη επίσκεψή του με αφορμή τα γεγονότα του Ρόκα, στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, ο κ. Μπαντής, ποιος έχει αναλάβει αυτό το κομμάτι, μας το επανέλαβε και σε μια σύσκεψη που κάναμε προχτές στη Βουλή με όλους τους συναρμόδιους υπουργούς, υγείας, παιδείας, άμυνας και μετανάστευσης. Οι εμβολιασμοί, αυτά τα παιδάκια, ένα μεγάλο κομμάτι ήρθαν από την Ιδωμένη. Στην Ιδωμένη έχουν γίνει εμβολιασμοί από κλιμάκια των γιατρών του κόσμου και του Κελπνού. Ένα κομμάτι ήρθε από τον Πειραιά, ένα κομμάτι από τη Λάρισα, από το Τζόκερο, και ένα κομμάτι από τον Κατσικά, από τα Γιάννενα. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα δηλαδή που μας έρχεται, χθες επικοινώνησαμε την Τρίτη ΥΠΕ και με το Υπουργείο Υγείας, αρχίζει η διαδικασία ολοκλήρωσης ελέγχου και ολοκλήρωσης των εμβολιασμών. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουν τελειώσει όλοι οι εμβολιασμοί, βασική και πρόσθετη ό,τι επιβάλλουν τα σχετικά πρωτόκολλα από πλευράς κάλυψης. Επομένως, η ένταξη των προσφυγόπουλων στις σχολικές δομές θα γίνεται αφού προηγουμένως προηγηθεί ο εμβολιασμός. Κανένα παιδάκι δεν θα πάει στο σχολείο ανεμβολίαστο. Αυτό είναι
δέσμευση είναι, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το πούμε κάθετα και, και οριστικά. Επομένως, αυτές οι ανησυχίες νομίζω ότι για αυτούς που πραγματικά έχουν τέτοιες ανησυχίες πρέπει να οριστικά να, να τελειώνουμε με αυτό. Τώρα, επίσης να πω ότι θα γίνουν ειδικές προσλήψεις στα κέντρα φιλοξενίας. Τις επόμενες εβδομάδες βγαίνει η προκήρυξη. Από την Τρίτη, είπε, έχει γίνει προκήρυξη για 42 γιατρούς και 130 νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, διερμηνείς κλπ. Σύνολο 130. Αυτοί θα καλύψουν τις μονάδες υγείας στις περιοχές όπου υπάρχουν πρόσφυγες, μεταξύ των οποίων και στην Ημαθία. Και μια άλλη πληροφορία να σας δώσω. Μέχρι τέλος του χρόνου θα ανοίξει και η προκήρυξη για, για πρόσληψη με οχτάμινο στα κέντρα φιλοξενίας, μεταξύ των οποίων και το δικό μας, στο οποίο θα απασχοληθούν διάφορες ειδικότητες και έχουμε ζητήσει οι βουλευτές τουλάχιστον που έχουμε δομές φιλοξενίας στις περιοχές μας να ισχύει το κριτήριο της εντοπιότητας. Είτε αναδημοτική ενότητα, είτε αναδήμο, καλλικρατικό. Και έχουμε την υπόσχεση από την αρμόδια υπουργό, την κυρία Αντωνοπούλου, ότι θα το βάλει σε αυτή την προκήρυξη. Επίσης, για τα θέματα της, του πώς θα περάσουν το χειμώνα οι πρόσφυγες. Οι σκηνές ήταν μια προσωρινή λύση που δόθηκε για να εκτονωθεί το, το πρόβλημα και να κατανεμηθούν στις δομές. Ο προγραμματισμός είναι ότι σταδιακά μέχρι, τέλος του, μέχρι την έναρξη του, του Δεκέμβρη ενδεχόμενα να γίνει και πιο μπροστά. Σε όλα τα κέντρα φιλοξενίας θα αντικατασταθούν οι σκηνές με ειδικά κοντέινερ ή ειδικά σπιτάκια. Άρα και αυτό το θέμα έχει προγραμματιστεί. Υπάρχουν κάποια γραφειοκρατικά εμπόδια να γίνουν οι διαγωνισμοί, να κατοχυρωθούν οι μειοδότες για να ξεκινήσει και αυτή η διαδικασία. Αυτά καταρχήν.